Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, είμαστε σε μια φάση όπου έχει υπονομευθεί από την πραγματικότητα ο μύχιος πόθος της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την οικονομική καταστροφή, για την υστέρηση στα έσοδα, για την πορεία της οικονομίας προς την ύφεση εκ νέου και έχει κλιμακωθεί μια πολεμική στην κυβέρνηση εκ μέρους των άμεσα θυγωμένων, των επιχειρηματιών και η Νέα Δημοκρατία δυστυχώς βρίσκεται μάλλον στην ευχάριστη θέση να αναπαράγει την κριτική τους, οφείλουμε να παραδεχτούμε πολλές φορές με αξιοθαύμαστη ταχύτητα, αλλά με απολύτως προβλέψιμο τρόπο. Η ιστορία της διαπλοκής πάει πίσω στο 1993, τότε που ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ότι με ρίχνει ο Αλαφούζος διότι θέλει να πάρει άδεια με το Στανιό τηλεοπτική. Τότε. Και σε ανταπάντηση ο κύριος Αλαφούζος, ο Αριστίδης, έδωσε συνέντευξη, αν θυμάμαι καλά, στα Νέα και δημοσίευσε και τις επιταγές, τις οποίες είχε δώσει τον κύριο Μητσοτάκη, λέγοντας ο κύριος Μητσοτάκης μου ζητούσε συνέχεια λεφτά. Τόσο πίσω πάει αυτή η ιστορία. Και από τότε το καθεστώς των αδειών απλώς παγιοποιήθηκε. Έγινε πάγιο και διαρκές. Αδιαφανές και κατά παράβαση του Συντάγματος. Διότι ο νομοθέτης, τα δύο κόμματα που νομοθετούσαν, δεν τολμήσανε να πούνε ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί έχουν άδεια. Λέγανε έχουν καθεστώς προσωρινής νόμιμης λειτουργίας. Ποτέ δεν προχώρησε η αδειοδότηση. 15 τέτοιες παρατάσεις πριν τη Βασιλόπιτα, όπως έχουμε πολλαπλώς την ευκαιρία να αναφέρουμε. Αυτή η πραγματικότητα θα έπρεπε να είναι ντροπή και όχι αφορμή για επιθέσεις στην κυβέρνηση. Με συγχωρείτε. Θα έπρεπε να είναι ντροπή. Γιατί είδα αυτές τις καθυστερήσεις? Να βγει ένας αυτό εδώ το βήμα και να πει: αυτοί μας πιέσανε. Αυτά τα τηλέφωνα σηκωθήκαμε. Γι' αυτό καθυστερήσαμε και δεν επιβάλαμε ψηφισμένους φόρους. Το τέλος χρήσης συχνοτήτων και το φόρο διαφήμισης. Τον οποίο αυτή η κυβέρνηση από την προηγούμενη θητεία της ήδη καταλόγησε και εισέπραξε 60 εκατομμύρια. 60 εκατομμύρια φόρος διαφήμισης και τέλη χρήσης συχνοτήτων. Ψηφισμένοι. Ψηφισμένοι όμως με την παλιά νοοτροπία. Ότι θα το ψηφίσω αλλά δεν θα το εφαρμόσω. Διότι διαγωνισμό προβλέπανε και άλλοι νόμοι για τα μέσα ενημέρωσης. Μέχρι και ο νόμος Βενιζέλου. Προχθές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, πέρα από τα ευτράπελα, είχαμε και τον κύριο Βενιζέλο να υποστηρίζει ότι αν έμενε για λίγο ακόμα στο Υπουργείο του θα γινόταν διαγωνισμός για τα μίντια. Και ξαφνικά πήγαμε πίσω 20 χρόνια. Επειδή έγινε αυτή η μετακίνηση. Προφανώς δεν ήτανε γι' αυτό το λόγο. Ήτανε διότι το πολιτικό σύστημα είχε επιλέξει μια συμμαχία η οποία ήτανε, θα έλεγα, και ετεροβαρής υπέρ των συμφερόντων. Με αυτά τα συμφέροντα. Τώρα κάποιοι διαμαρτύρονται και διαμαρτύρονται μέσα από μονοθεματικά δελτία, από αήθεις επιθέσεις, από στοχοποίηση, προσωπικές στοχοποιήσεις, χυδαία πολεμική πολλές φορές, γιατί χάνουν αυτά τα προνόμια. Αντισυνταγματικός, λέει ο νόμος, μάλιστα. Δεν θα κάνω καμία πρόβλεψη. Θα πω μόνο τι έχει πει το Συμβούλιο της Επικρατείας, όποτε έχει κληθεί να αποφανθεί επί του ζητήματος της τηλεοπτικής πραγματικότητας. Έχει πει πρώτον από το 2010 ότι είναι αντισυνταγματική η πραγματικότητα της μη αδειοδότησης και όσες φορές, δεκάδες, εκλήθη προσφάτως να αποφανθεί για τις ρυθμίσεις και τις διοικητικές πράξεις του νόμου 4339, απεφάνθη απορρίπτοντας τα ασφαλιστικά μέτρα των καναλιών ότι υπάρχει λόγος δημοσίου συμφέροντος για την ταχεία ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ας αφήσουμε κατά μέρος τις κατηγορίες περί επηρεασμού της δικαιοσύνης. Εδώ, σε αυτό το βήμα, ήταν πριν από λίγη ώρα ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας και είπε 12 φορές τον 4339, τον νόμο μας για τις τηλεοπτικές άδειες, αντισυνταγματικό. Τι είναι αυτό, δεν προεξοφλεί αυτό απόφαση της δικαιοσύνης? Δεν είναι πίεση προς τους δικαστές? Ή μήπως δεν τη βλέπετε κι εσείς, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, την τηλεοπτική πίεση προς τους δικαστές? Δεν την αντιλαμβάνεστε. Δεν την οσμίζεστε. Δεν τη βλέπετε αυτή την επίθεση στους δικαστές?
Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι αυτή η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας είναι πραγματικά λυπηρό, ένα λυπηρό φαινόμενο για τη δημοκρατία μας. Λένε ότι η αποκλειστική αρμοδιότητα είναι στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης και ότι να μην υπενθυμίσω ξανά τι έχει εξτομιστεί, όχι για το πρόσωπό μου, για τον υπουργό που θα κρατούσε το χαρτοφυλάκιο που έχω την τιμή και το βάρος να κρατώ εγώ. Οποιοςδήποτε και να ήταν στη θέση μου θα λέγονταν τα ίδια. Περί Βόρειας Κορέας, Χούντας, Γιώργαλα. Θυμίζω στο σώμα ότι και οι προηγούμενοι νόμοι την αρμοδιότητα για τον αριθμό των τηλεοπτικών σταθμών τον είχαν στο επίπεδο της υπουργικής απόφασης. Μετά από γνώμη του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης βέβαια, αλλά υπουργική απόφαση. Για πρώτη φορά η απόφαση για τον αριθμό των αδειών πήγε στο Κοινοβούλιο και το Κοινοβούλιο αποφάσισε. Και έχει γίνει λοιπόν ο διαγωνισμός. Εδώ όμως η Νέα Δημοκρατία έχει πέσει σε μια θεμελιώδη αντίφαση. Έχει δύο επιχειρήματα. Τον αριθμό των αδειών και την αρμοδιότητα. Τι λέει? Η αρμοδιότητα δεν πρέπει να είναι για κανένα θέμα στην κυβέρνηση και όταν έρθει η Νέα Δημοκρατία θα δώσει άπειρες άδειες. Δεν κατάλαβα. Όταν έρθει η Νέα Δημοκρατία δεν θα είναι αρμοδιότητα του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης να αποφασίσει για τον αριθμό των αδειών? Όχι, δεν θα είναι. Δηλαδή τάζει η Νέα Δημοκρατία ότι θα κάνει κάτι για το οποίο δεν θα έχει την αρμοδιότητα, εάν ισχύουν αυτά που λέει. Αλλά δεν ισχύουν αυτά που λέει. Βρίσκουμε οποιαδήποτε δικαιολογία, σε οποιαδήποτε φάση, να πολεμήσουμε το διαγωνισμό. Να σας θυμίσω για τον Τούρκο καναλάρχη. Ποιος το θυμάται τον Τούρκο καναλάρχη? Να σας θυμίσω τις κραυγές ότι το όλο ζήτημα του διαγωνισμού είναι να μην πάρει άδεια ο Sky. Ο Sky που πρώτος υπέβαλε φάκελο, πρώτος πήρε άδεια και πρώτος κατέβαλε και τη δόση. Μετά είχαμε την Καλογρητσιάδα και ολίγα επεισόδια από Σαββίδη. Δηλαδή τέτοια ευελιξία και προσαρμοστικότητα πραγματικά είναι άξια θαυμασμού. Παρόλη την ευελιξία υπάρχει ένας κοινός παρονομαστής. Να μην ακουμπήσουν το καθεστώς της αεροπειρατείας. Διότι στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι βουλευτές, είχαμε αεροπειρατεία, κανονική αεροπειρατεία. Ο αέρας της χώρας υπεκλάπη. Και υπεκλάπει σε συνθήκες οικονομικά και πολιτικά δύσκολες, όπου αυτό το κλειστό κλαμπ καναλαρχών, οι οποίοι με τρόπο σκοτεινό είχαν πάρει το καθεστώς προσωρινής νόμιμης λειτουργίας με μια ιδιότυπη χρησικτησία στις τηλεοπτικές συχνότητες, κατάφεραν να βάλουν στο χέρι και το δίκτυο των κεραιών. Να καταστούν δηλαδή οι ίδιοι το κλειστό κλαμπ, η κλειστή τους εταιρεία ως μοναδικός ψηφιακός πάροχος. Και πώς το κάνανε αυτό? Οικοδομήθηκε ένας διαγωνισμός ο οποίος είχε ασφικτικά χρονικά περιθώρια, διεξήχθη με μόνο ένα συμμετέχοντα και είχε και τη ρήτρα άξον-άξον ότι αν είναι ένας ο συμμετέχων δεν κυρίσε τα άγωνος ο διαγωνισμός, αλλά κυρίσε τα νικητής του διαγωνισμού στην τιμή εκκίνησης. 18 εκατομμύρια για όλο το φάσμα, για 15 χρόνια. 18 εκατομμύρια για όλο το φάσμα για 15 χρόνια. Από αυτά έχουν καταβληθεί τα 6. Και η πρώτη επόμενη δόση είναι το Μάρτιο του 17. Διότι πρέπει να διευκολύνουμε κιόλας. Από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Καταλαβαίνετε τι είχε συμβεί στην Ελλάδα? Δυστυχώς βρήκαν το πολιτικό σύστημα σε φάση απόλυτης αδυναμίας και μεθοδεύτηκε μια συναλλαγή για την οποία, επιτρέψτε μου και απευθύνομαι σε όσους σπαταλούν χρόνο και στα τηλεοπτικά παράθυρα και μέσα στην εθνική αντιπροσωπεία να μιλούν για τα πόθεν έσχες. Κανένας έλεγχος οικονομικών στοιχείων δεν υπήρχε. Σε αυτόν τον διαγωνισμό θα μπορούσε κάποιος με οποιαδήποτε προέλευση χρημάτων να συμμετέχει. Αυτός ήταν ο διαγωνισμός στον οποίο οποιοδήποτε παράθυρο θα είχε παραβιαστεί. Εμείς οργανώσαμε διαγωνισμό ο οποίος είχε αλλεπάλληλα φίλτρα. Και κόπηκε ο τηλεοπτικός σταθμός ΣΑΡΤ διότι δεν κατέθεσε το παράβολο. Κόπηκε ο τηλεοπτικός σταθμός ΜΕΓΑ διότι δεν είχε τραπεζική ενημερότητα. Κόπηκε ο τηλεοπτικός σταθμός ΕΕ διότι δεν έφερε να καταθέσει την κατάλληλη εγγυητική επιστολή. Και βεβαίως κόπηκε και η εταιρεία του κ. Καλογρίτσα διότι δεν κατέβαλε το τίμημα της πρώτης δόσης εγκαίρως. Και δεν διαταράχτηκε ο διαγωνισμός, ξέρετε γιατί? Διότι όλα είχαν προβλεφθεί. Και υπήρχε κατάλογος επιλαχόντων.
και αντικαταστάθηκε ο έκτοτος συμμετέχων αυτόματα. Και ήρθε ο επόμενος και κατέβαλε το τίμημα. Και τώρα έχουμε εισπράξει 90 εκατομμύρια. 90 εκατομμύρια. 4 φορές παραπάνω από ό,τι είναι το συνολικό τίμημα για τον ψηφιακό πάροχο στο διαγωνισμό που κάνατε εσείς. Και μιλάω για την πρώτη δόση. Προσέξτε. Είναι 258 εκατομμύρια που έχουν εισπραχθεί. Και 60 μέχρι τώρα που έχουν εισπραχθεί από τα τέλη χρήσης συχνοτήτων και το φόρο διαφήμισης, 310. Περιμέναμε εμείς αγάπες και λουλούδια από τους καναλάρχες μονοθεματικά δελτία να μας αποθεώνουν? Όχι. Άκουσα από πολλούς, λέει, θα είναι η ίδια η κατάσταση, φύγανε οι παλιοί, ήρθαν οι καινούργοι. Ναι, υπάρχει όμως μια διαφορά. Οι προηγούμενοι ιδιοκτήτες καναλιών ξέραν ότι κατέχουν αυτό το πολύτιμο αγαθό επειδή κατάφεραν να πατήσουν την πολιτεία στο σβέρκο. Αυτή τη φορά η πολιτεία βάζει τους κανόνες. Και θα πρέπει να το γνωρίζουν και οι ίδιοι, ότι όπως τους αποδόθηκε η άδεια, αν δεν τηρήσουν τις προϋποθέσεις, έτσι θα τους αφαιρεθεί. Απλά, καθαρά και εξάστερα. Άκουσα ότι μόνο το τίμημα, λέει, μας ενδιαφέρει. Ποιος το είπε αυτό? Ποιος το είπε αυτό? Δεν υπάρχουν ρυθμίσεις του Συντάγματος που επιβάλλουν την ισονομία στην παρουσίαση των απόψεων? Δεν υπάρχουν ρυθμίσεις του Προεδρικού Διατάγματος 109 του 2010 που επιβάλλει να μην υπάρχει προσβολή της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, να μην αναπαράγονται ρατσιστικά και διχαστικά μηνύματα? Δεν υπάρχει ο νόμος 4339, του οποίου τις ρυθμίσεις για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού ψήφισαν και κόμματα της αντιπολίτευσης, πράγμα για το οποίο είμαστε πολύ χαρούμενοι. Ο οποίος νόμος μας έχει διαρκείς υποχρεώσεις για τα λειτουργούντα κανάλια, για τα αδειοδοτημένα κανάλια, για το επίπεδο της απασχόλησης με 400 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης, για τις κτηριακές υποδομές, για τα απαραίτητα δελτία ειδήσεων, για τον τεχνολογικό εξοπλισμό. Είναι υποχρεώσεις διαρκής. Και αυτό το γνωρίζουν και οι νέοι υπερθεματιστές που σε λίγες μέρες θα είναι αδειούχοι. Ξεκίνησε μετά η ιστορία ότι κάναμε εμείς, λέει, ο διαγωνισμό για να κάνουμε τους δικούς μας καναλάρχες. Δηλαδή, προφανώς εννοεί τον κύριο Αλαφούζο, να υποθέσω τον κύριο Μαρινάκη, τον κύριο Κυριακού, τον κύριο Σαβίδη. Μάλιστα. Λοιπόν, και βέβαια είδαμε και τα ευτράπελα. Διότι, ξέρετε κάτι, τα ευτράπελα είναι ευτράπελα. Ωραία, στείνονται δελτία ειδήσεων γύρω από ορισμένα ευτράπελα. Είδαμε κιόλας ότι ο διαγωνισμός έχει καταρρεύσει επειδή κάποιος πήγε, λέει, στην τουαλέτα και βρίσκονται κι ένας άλλος εκεί. Και εκεί που σκέφτεσαι δεν μπορεί, βρίσκονται στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης που αξιοποιούν και αυτές τις απολύξεις, ας πούμε, τις δικολαβικές, τις οποίες μέσα στην απόγνωσή τους χρησιμοποίησαν οι δικηγόροι των καναλαρχών. Μας κατηγορήσαν ότι κάναμε το διαγωνισμό για να πάρει κανάλι ο Καλογρίτσας μετά. Και ξαφνικά δεν παίρνει κανάλι ο Καλογρίτσας και δεν έχουμε τι να πούμε. Και γυρίζουμε τώρα και λέμε, θέλατε, τα είχατε φτιάξει όλα για να πάρει κανάλι ο Καλογρίτσας, αλλά δεν τα καταφέρατε. Πόσο πιστικό μπορεί να είναι αυτό? Πόσο πιστικό από μια παράταξη η οποία έχει χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε επιχείρημα μπορεί να συλλάβει ο ανθρώπινος νους, απλώς και μόνο για να μην γίνει ο διαγωνισμός? Λέτε, θα καταργήσετε το νόμο 4339. Μάλιστα. Για να γυρίσουμε σε ποιο στάτους? Θα αποδώσετε άδειες σε ποιους και με ποια κριτήρια? Όποιος προλάβει, αυτοί που ήταν πριν. Τι ακριβώς θα κάνετε? Τίποτα από αυτά δεν λέτε. Και έχουμε τώρα τις επιθέσεις από τους αποτυχώντες του διαγωνισμού, ο κύριος Βαρδινογιάννης και ο κύριος Κοντομινάς. Να πούμε λοιπόν τι έκαναν και ο ένας και ο άλλος κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού. Με δύο εταιρείες συμφερόντων του ο κύριος Βαρδινογιάννης συμμετέχουν στο διαγωνισμό και η προσφορά η ανώτατη που έκανε η μία ή η άλλη εταιρεία ήταν 18 εκατομμύρια. Δικαιούται να είναι υπερθεματιστής? Δεν δικαιούται, με συγχωρείτε. Ή νομίζουμε ότι ο κόσμος δεν καταλαβαίνει και δεν ξέρει ότι όταν βλέπει ένα τηλεοπτικό δελτίο, βλέπει δυστυχώς την αποτύπωση στην οθόνη του της υπεράσπισης των συμφερόντων του ιδιοκτήτη και τίποτα που έχει να κάνει με την ενημέρωσή του? Ο κύριος Κοντομινάς δεν ήταν ο ίδιος, όπως και ο κύριος Βαρδινογιάννης, μέσα στη Δημοπρασία και πήγε, η ομάδα του συμμετείχε, σε καμία φάση δεν πέρασε στο τελικό στάδιο, ούτως ώστε να υποβάλει προσφορά.
Ποιος του φταίει δηλαδή και ξεκινάει και μας καθυβρίζει από την επόμενη και με θεατρινισμούς κιόλας. Και με θεατρινισμούς ότι έχει θέματα με τη σύνταξή του. Αυτή είναι λοιπόν η πρακτική και δυστυχώς τώρα βάζουν μπροστά τους εργαζόμενους. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα. Λύσεις για να προστατευτούν οι θέσεις εργασίας υπάρχουν. Υπάρχουν. Και αυτή η κυβέρνηση, εάν αναφανούν αυτές οι λύσεις, θα τις στηρίξει. Υπάρχουν λύσεις. Αυτό που δεν μπορεί να γίνει όμως, είναι να θεωρούν κάποιοι ότι ελέο Θεού θα είναι ιδιοκτήτες σταθμού ο οποίος κατέχει πανελλαδική άδεια. Διότι οι πανελλαδικές άδειες για πρώτη φορά αποδόθηκαν με πολύ συγκεκριμένους κανόνες. Και βλέπουμε τώρα, είχα μία έτσι... Έβλεπα από τα ορεινά έδρανα την ομιλία του κύριου Μητσοτάκη, ομολογώ με κάποια έκπληξη στην αρχή, αλλά η έκπληξή μου παραμερίστηκε. Έφερε, λέει, μια μελέτη του ΣΕΒ ότι θα χάσει το δημόσιο στα 10 χρόνια 1,7 δις. Οι λογαριασμοί του Καραγκιόζη. Δεν είναι του ΣΕΒ όμως, και εκεί είναι η έκπληξή μου, διότι υπέθεσα προς στιγμήν, ότι ο κύριος Μητσοτάκης διεύρυνε τα διαβάσματά του και δεν διαβάζει μόνο τα δελτία τύπου των καναλαρχών. Δεν ήταν όμως έτσι, διότι τη μελέτη την οποία κατέθεσε στα πρακτικά και σας καλώ να τη δείτε, σε αυτή τη μελέτη ο ΣΕΒ επικαλείται τα στοιχεία της ΕΤΣΕ. Ξανά λοιπόν, της Ένωσης των Καναλαρχών. Δηλαδή κατέθεσε μία μελέτη του ΣΕΒ, η οποία έχει δύο πίνακες τους οποίους επικαλούνται οι καναλάρχες και μας την είπε ως μελέτη του ΣΕΒ εδώ. Ότι θα χάσει, λέει, το ελληνικό δημόσιο 1,7 δις. Η τηλεοπτική βιομηχανία είχε το 2009 4.000 εργαζόμενους. Έφτασε να έχει 2.000. Είχε μία πτωτική καμπύλη απασχόλησης ασταμάτητη. Και μία εκθετικά αυξάνουσα καμπύλη χρεών. Άρα αν αυτή η κυβέρνηση καθότανε στα αυγά της, θα είχε σε ένα χρόνο, δύο από τώρα, πανελλαδικούς σταθμούς με 1.000 εργαζόμενους στο σύνολο και τα χρέη τα οποία προσεγγίζουν τα 2 δις. Αυτή δεν είναι μια πραγματικότητα η οποία μπορούσε να γίνει αποδεκτή. Δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτή. Έχετε καταλάβει κι εσείς, νομίζω, της αντιπολίτευσης και σας το λέω ειλικρινά, ότι η κατοχή τηλεοπτικού σταθμού σημαίνει επιρροή σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής και της δημόσιας ζωής και είναι προς το συμφέρον της δημοκρατίας μας. Να κάνετε το βήμα και να έρθετε να συγκροτήσουμε Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός. Πρέπει να συμφιλειωθείτε με αυτή την πραγματικότητα. Έχει πληρωθεί η πρώτη δόση. Περνάμε στην επόμενη φάση. Και όχι να κάνετε μηνύσεις άκουσον-άκουσον στους εργαζόμενους. Στους ανθρώπους, στους δημόσιους λειτουργούς που με αυταπάρνηση και ύψιστο αίσθημα ευθύνης βλέπαν τα εκατομμύρια να περνάνε από πάνω τους και ήταν εκεί. Και έφεραν σε πέρας. Με κρυστάλλινο τρόπο, ένα διαγωνισμό που έφερε στο ελληνικό δημόσιο 258 εκατομμύρια ευρώ. Και πάει η αξιωματική αντιπολίτευση και τους μηνύει. Είναι ντροπή, είναι θρασιδηλία αυτό. Να αναπαράγεται με ταχύτητα αξιοθαύμαστη τα επιχειρήματα των καναλαρχών και στους ανθρώπους που εγγυήθηκαν τη διεξαγωγή του διαγωνισμού να κάνετε μηνύσεις. Τι μήνυμα στέλνετε δηλαδή? Τι μήνυμα στέλνετε στους δημόσιους λειτουργούς? Ότι κοίταξε, θα κάνεις τη δουλειά σου, αλλά όταν φύγεται κάποιος ισχυρός, υπάρχει ένα κόμμα που θα σε τρέχει στα δικαστήρια. Κάντε κάτι για τον αυτοσεβασμό σας. Αποσύρετε αυτή τη μήνυση. Εδώ είναι η πολιτική ηγεσία. Έχουμε αναλάβει την απόλυτη ευθύνη σε όλα τα επίπεδα. Κατηγορήστε μας όσο θέλετε, για ό,τι θέλετε. Κανένα απολύτως πρόβλημα. Άκουσα τώρα και για το Ματζουράνι. Διάφορα. Πραγματικά δεν μπορώ να αντιληφθώ ποιος είναι ο λόγος. Το ότι υπερασπίζεται το δημόσιο με την χαμηλότερη προβλεπόμενη αμοιβή επιτυχώς μέχρι στιγμής στο Συμβούλιο της Επικρατείας ή μήπως είναι το γεγονός ότι ο Ματζουράνης είχε φέρει στο φως τα απλήρωτα τιμολόγια της Siemens για τα τηλεφωνικά κέντρα του κ. Μητσοτάκη. Το νομικό συμβούλιο του κράτους, επειδή πετάγεστε, κυρία Αθανασίου, επειδή πετάγεστε, θα σας πω για το νομικό συμβούλιο του κράτους. Το νομικό συμβούλιο του κράτους, κυρία Αθανασίου, απεφάνθησε εμένα που έκανα το ερώτημα, διότι κάνατε και σφοδρή κριτική για τις αρμοδιότητες του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ότι από 16 Δεκάτου του 2015 το ΕΣΟΡΟΥ δεν θα είχε νόμιμη σύνθεση. Τι θα έπρεπε να κάνουμε εμείς δηλαδή?
Με αυτό το χαρτί στα χέρια που λέει ότι το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης δεν θα έχει νόμιμη σύνθεση, να κάνουμε ένα διαγωνισμό που να το διεξάγει πιο ΕΣΟΡΟΥ. Το ΕΣΟΡΟΥ που μας έστελνε επιστολές και έλεγε ότι δεν είναι σε θέση να αποφανθεί για τον αριθμό των αδειών. Το ΕΣΟΡΟΥ για το οποίο το νομικό συμβούλιο του κράτους έλεγε ότι δεν θα έχει νόμιμη σύνθεση. Έχουμε δικαιωθεί από τις εξελίξεις. Έχουμε δικαιωθεί. Κύριε Υπουργέ, ολοκληρώνω και τελειώνω. Πραγματικά πιστεύω και νομίζω, επειδή βρισκόμαστε στην επόμενη μέρα και τα πράγματα έχουν πάρει το δρόμο τους, πρέπει να κάτσουμε να δούμε όλες τις εξελίξεις με ψυχραιμία και απευθύνομαι κυρίως στην αξιωματική αντιπολίτευση. Δείτε τι λάθη έγιναν τα τελευταία 27 χρόνια. Παραδεχτείτε τα λάθη που κάνατε κατά τη συζήτηση αυτού του νόμου. Δεν θα είναι καλό ούτε για τη δική σας παράταξη να υπάρχουν συμφέροντα που να αισθάνονται ότι πατούν κουμπιά και βουλευτές λαλάνε. Δεν είναι καλό για τη δημοκρατία μας αυτό. Δείτε τις ανακοινώσεις τύπου του τελευταίου μήνα που έχετε κάνει. Αν πάτε λίγο παραπίσω στο τι είπανε τα κανάλια σε κάνα πρωινάδικο από αυτά που ασχολιόνταν με τη μόδα μέχρι στιγμής και τώρα ασχολούνται με τις τηλεοπτικές άδειες, με όλες αυτές τις περσόνες οι οποίες ήτανε, ας πούμε, στη βιομηχανία θεάματος. Δεν ήτανε, ας πούμε, με κάποια εμβρήθεια στην πολιτική και τώρα ασχολούνται και με αυτά. Δείτε τα λοιπόν, το πώς αναπαράγονται. Εμένα μου προκαλεί θλίψη. Δεν είμαι κατά της πολιτικής αντιπαράθεσης. Να γίνει και να είναι σύγκρουση, σφοδρή, ισχυρή. Αλλά για λόγους αυτοσεβασμού, ελάτε να φτιάξουμε ένα Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, συνειδητοποιήσετε την πραγματικότητα και μην έρχεστε να πείτε ότι θα ακυρώσουμε τον νόμο και μάλιστα θα δώσουμε και τα λεφτά πίσω. Θα πείτε σε 15.000 παιδάκια που είναι στους παιδικούς σταθμούς, βγείτε έξω εσείς, και σε 4.000 άτομα που θα προσληφθούν στα νοσοκομεία μας ότι θα πρέπει να απολυθούν. Ευχαριστώ. Λοιπόν.